Σε ζώνη προστασίας για τον καταρροϊκό πυρετό βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα Ξάνθης το τελευταίο διάστημα μετά τα περιστατικά που εμφανίστηκαν στην περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Θερμών έχουν επιβεβαιωθεί 2 εστίες καταρροϊκού πυρετού σύμφωνα με την κτηνιατρική υπηρεσία. Από κάθε εστία καταρροϊκού πυρετού δημιουργούνται αντίστοιχες ζώνες. Δημιουργείται μια ζώνη 20 χιλιόμετρων, ζώνη προστασίας των 100 χιλιόμετρων και μια άλλη ζώνη 150 χιλιόμετρων, με την οποία δεν έχει ουσιαστική διαφορά από την ζώνη της προστασίας. Αυτό που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πρέπει να πούμε, είναι ότι γίνεται ορολογική επιτήρηση για το καταρροϊκό πυρετό. Στη δικιά μας περιφερειακή ενότητα έχουμε 20 σημεία μέσα στο νομό που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δειγματοληψίες, παίρνουμε δείγματα αίματος βοηδών και ελέγχουμε αν έχουμε κάποια κινητικότητα του ιού. Έως τώρα δεν έχει φανεί κάτι, τουλάχιστον ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα του ιού μέσα σε όλο τον νομό, τουλάχιστον από τις δείκτες που έχουμε, από την επιτήρηση που έχει γίνει στα βοηδή. Βέβαια, αυτή η επιτήρηση ασφαλώς και με τα κρούσματα πλέον που υπάρχουν τα βεβαιωμένα, είναι κάτι που συνεχίζεται και επιτείνεται. Στη δικιά μας περιφερειακή ενότητα έχουμε 2 εστίες επιβεβαιωμένες του καταρροϊκού πυρετού. Βρίσκονται στην περιοχή των Θερμών. Ουσιαστικά είναι σε μια περιοχή, σε 2 εκτροφές έχει βρεθεί. Έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχες ζώνες. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι η ζώνη 100 χιλιόμετρων είναι μια ευρεία ζώνη. Και έχει γίνει σύσταση στους κτηνοτρόφους όσο μπορούν να καταπολεμούν τα έντομα στην εκτροφή τους και πάνω στα ζώα, ειδικά σκευάσματα που κυκλοφορούν. Επίσης, να μην δημιουργούν ίσως συνθήκες σε εκτροφές μέσα που προκαλούν, που ελκύουν τα κουνούπια, να μην αφήνουν ελλείμματα όσο μπορούν να τηρούν σε κάποιες συνθήκες καθαριότητας. Αυτό που συστήνουμε είναι να αποφεύγεται η μετακίνηση των ζώων τις απογευματινές ώρες και τις βραδινές ώρες όπου υπάρχει κάποια έντονη δραστηριότητα από τα κουνούπια. Βέβαια και εμείς κάθε μετακίνηση πλέον των μυρικαστικών, παράδειγμα προσφαγή, επιβάλλουμε να γίνεται σε ώρες, όχι απογευματινές, μόνο σε πρωινές ώρες. Τόσο ο καταρροϊκός πυρετός όσο και η ευλογιά επηρέασαν σημαντικά το κτηνοτροφικό κόσμο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνει ο κύριος Γκαζίνος. Οπωσδήποτε είναι μια ζημιά. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο καταρροϊκός πυρετός έχει τη βαρύτητα της ευλογιάς, αλλά το πέρασμα που έκανε η ευλογιά από τη δικιά μας περιφερειακή ενότητα ήταν πραγματικά ένα μεγάλο πλήγμα για την κτηνοτροφία της περιοχής μας. Συνεχίζονται όλα αυτά τα μέτρα και από την πλευρά της περιφερειακής ενότητας και της κτηνιατρικής υπηρεσίας και για την ευλογιά. Για την ευλογιά μας συνεχώς επιφυλακή γίνεται επιτήρηση συνεχώς μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζει η υπηρεσία σε εκτροφές των λογοπροβάτων. Και βέβαια δεν έχουμε να πούμε ότι δεν έχουμε πάρει ολοκληρωτικά τα περιοριστικά μέτρα της ευλογιάς από την περιφερειακή ενότητα. Δηλαδή κάθε μετακίνηση, διακίνηση ζώων είναι περισσότερο με ελεγχόμενη μεγαλύτερη αυστηρότητα. Τέλος, ο κύριος Γκαζίνος αναφέρει ότι οι κτηνοτρόφοι της Ξάνθης είναι συνεργάσιμοι με την υπηρεσία με αποτέλεσμα να αποδίδουν και τα μέτρα ασφάλειας που εκδίδει σε έκτακτες περιπτώσεις η αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.